Καλό μεσημέρι, κύριε Νοφρίου, και σας Σοκράτους. Και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, πέστε μας λίγο, κύριε Νικηφόρου, εκφράζεται ανησυχία από πλευράς των γονιών. Καταρχάς, δεν είχαν μια πρώτη ενημέρωση για το τι έγινε με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό, ούτε γνωρίζουν καν εάν αύριο θα μεταβούν τα παιδιά τους στο σχολείο, κύριε Νικηφόρου. Εσείς τι ενημέρωση έχετε? Εγώ ενημερώθηκα από την πρώτη στιγμή από την Διευθύντρια και αμέσως επικοινωνήσαμε με τις καθηγητρίες για να πάνε να ανοίξουν στο συνεργείο για να γίνει η απολίμανση. Mm-hmm. Ακολουθήσαμε ό,τι λέγει το πρωτόκολλο. Ναι. Έγιναν οι ψεκασμοί, τελείωσαν εψές στις 9 η ώρα. Ήρθαν και η Διευθύντρια εκεί μαζί με την γραμματεία. Ναι. Ενημέρωσαν τους μαθητές για να μην έρθουν για σήμερα σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. Και απόψε θα πάνε οι κοπέλες, οι καθαρίστριες, να καθαρίσουν τις τάξεις όπως πρέπει να γίνουν. Και από αύριο ξεκινούν κανονικά τα μαθήματα. Ποιος θα ενημερώσετε εσείς τους γονείς, ποιος θα αναλάβει να τους ενημερώσει? Όχι, ότι θα πάνε... η Διευθύντρια, δεν είναι η Διευθύντρια. Ναι. Διευθύντρια. Ωραία. Ναι. Επειδή λένε όμως ότι δεν έχουν ενημέρωση καμία από τη διεύθυνση του σχολείου, ούτε αρχικά για το ότι ήταν οριακά θετικός, ούτε όταν εντοπίστηκε θετικός στη δεύτερη εξέταση, κύριε Νικηφόρου. Δεν θα έπαιρναν όλους τους γονείς να τους ενημερώσουν. Όχι, το σύνδεσμο βέβαια. Μιλάμε για το σύνδεσμο γονέων. Δεν σας μεταφέρω την αγωνία όλων των γονιών, την επίσημη θέση του συνδέσμου γονέων, όπως μας τη μετέφερε προηγουμένως η ανταποκρίτριά μας, η Μιλίτσα Πολεμίτου. Ναι. Εντάξει, ενημέρωσαν την κυρία Πολεμίτου εγώ το πρωί. Mm-hmm. Τα περισσότερα τα ανέφερε. Τι άλλο να πούμε. Μιλούσαμε και με τον κύριο Μαυρονικόλα, τον πρόεδρο του συνδέσμου γονέων. Με πήρα δύο-τρεις απογοητευμένοι γονείς που έχουν μαθητές της έκτης τάξης τελειόφοιτους. Ναι. Και μου ανακοίνωσαν την αγωνία τους τι πρέπει να κάνουν. Ναι. Τους λέω να περιμένετε και θα ενημερωθείτε επίσημα από την Διευθύντρια του σχολείου. Ναι. Και έτσι και έγινε. Καλά, το μεμπτό δεν είναι ότι υπήρξε κρούσμα, για όνομα του Θεού. Αυτό το έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ αυτό τον φόβο, θεωρώ, η πλειοψηφία, αλλά... Το θέμα είναι να γίνεται έγκαιρη ενημέρωση και των γονιών για να ξέρουν. Μπορεί κάποιος να επιλέξει, ας πούμε, παρόλο που είναι υποχρεωτική η φοίτηση, να μην πάρει το παιδί του στο σχολείο. Έχει το δικαίωμα να το κάνει σαν γονιός. Αυτό είναι το θέμα. Και γιατί συνέχισε να προσέρχεται ο εκπαιδευτικός. Δεν ξέρουμε αυτό που οφειλόταν, ποιανού απόφαση ήταν. Γι' αυτό ερωτάμε. Την αγωνία των γονιών μεταφέρουμε και πάλι, κύριε Νικηφόρου. Και εμείς αγωνιούμε για την αγωνία των γονιών. Δεν το αφήνω. Πάνω απ' όλα είναι τα παιδιά μας. Δεν θα τα όνομα του Θεού να κινδυνεύουν, αλλά έπρεπε να ενημερωθούν από το κατάλληλο πρόσωπο. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Γεια.